Selects από την American Express. Εν τούτο εξοικονόμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις από τη financialmirror.tv. Τις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τον τερματισμό της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπερασπίστηκε για μια ακόμη φορά ο διοικητής της Fed, Ben Bernanke, σημειώνοντας ότι στόχος του ήταν να αποτρέψει μια δεύτερη μεγάλη ύφεση. Ο πρόεδρος της Fed υπογράμμισε παράλληλα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα κάνει ό,τι μπορεί για να οδηγήσει την αμερικανική οικονομία στην ανάκαμψη, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έθνος θα επιστρέψει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης μέσα σε λίγα χρόνια. Επισήμανε ότι χρειάζεται ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο 2,5% για να κρατηθεί το ποσοστό της ανεργίας σταθερό. Ωστόσο, η Fed εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αναπτυχθεί κατά 1% στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Σε υψηλότερα επίπεδα, σε διάστημα άνω των 8 μηνών, αναρχήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τα ισχυρότερα του αναμενόμενου εταιρικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο. Θετικά συμβάλλει η αύξηση των δίκτυων δικτών της Ευρωζώνης και η άνοδος σε υψηλό 14 μηνών της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Οι επενδυτές αισιοδοξούν ότι η βελτίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων θα οδηγήσει σε ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ο χρηματοοικονομικός κλάδος με τις μετοχές των Lloyds, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Societe Generale και Commerzbank να ενισχύονται κατά 1-6%. Στο μεταξύ, κέρδη καταγράφει ο κλάδος των εμπορευμάτων, καθώς η τιμή του αργού και των μεταλλευμάτων κινείται ανωδικά με την BHP Billiton και την Xstrata να ηγούνται των κερδών. Στο σύν 9% κινείται ο Ιρλανδικός αερομεταφορέας Ryanair, η οποία ανακοίνωσε θεαματική αύξηση κερδών 550% στο πρώτο τρίμηνο λόγω της βουτιάς στις τιμές των καυσίμων. Κέρδη καταγράφει και η ελβετική τράπεζα Julius Baer παρά την κάμψη 47% που σημείωσε στα κέρδη πρώτου εξαμήνου. Σε ψηλά 7 εβδομάδων ανήλθε το ευρώ έναντι του δολαρίου χάρη στην άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών και των τιμών πετρελαίου καθώς και τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Στις 4 ώρα Κύπρου το ευρώ ενισχυόταν έναντι του αμερικανικού νομίσματος φτάνοντας στα 1,4270 δολάρια. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου ενισχύθηκε στα 1,65 δολάρια. Παράλληλα, νέο ιστορικό χαμηλό σημείωσε το τριμηνίο διατραπεζικό επιτόκιο LIBOR, υποχωρώντας κάτω από το 0,50% για πρώτη φορά σύμφωνα με την Ένωση Βρετανικών Τραπεζών. Αναλυτικά, το LIBOR υποχώρησε στο 0,496% από 0,502% στις 24 Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers τον περασμένο Σεπτέμβριο, το LIBOR είχε φτάσει το 4,82%. Κέρδη αποκομίζει και σήμερα η τιμή του αργού στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων και σκαρφαλώνει στα υψηλότερα επίπεδα τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν τα πρόσφατα εταιρικά κέρδη ως περαιτέρω ένδειξη της οικονομικής ανάκαμψης. Τόσο των τιμών του αργού πετρελαίου αναμένουν βραχυπρόθεσμα πολλοί αναλυτές στις ΗΠΑ, καθώς η σταδιακή ενίσχυση των αμερικανικών αποθεμάτων ενισχύει την άποψη ότι η ανάκαμψη της ζήτησης για φέτος θα είναι αργή. Στις 4 ώρα Κύπρου η τιμή του αμερικανικού αργού παράδοσης Σεπτεμβρίου, το οποίο έχει σημειώσει άνοδο στις 8 από τις 9 τελευταίες συνεδριάσεις, ενισχυόταν στα 68,40 δολάρια το βαρέλι. Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές κατοικίας στη Μεγάλη Βρετανία τον Ιούλιο σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, καθώς οι πιστωτικές πιέσεις και η ύφεση αποτρέπουν τη βελτίωση της αγοράς κατοικιών σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε σήμερα η HomeTrack. Η μέση τιμή κατοικίας στην Αγγλία και την Ουαλία διαμορφώθηκε στις 155,6 σερλίνες, 7,7% χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι. Η Βρετανική οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο, ποσοστό υπερδιπλάσιο των εκτιμήσεων των αναλυτών. Την ίδια ώρα, ο δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης επιβράδυνε περαιτέρω τον Ιούνιο, ενώ η ανάπτυξη της προσφοράς χρήματος υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα στην ιστορία της ζώνης, τονίζοντας τα σοβαρά χρηματοδοτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα υποχώρησε στο 1,5% τον Ιούνιο από 1,8% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς εταιρείες εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου υποχώρησε σημαντικά στο 2,8% τον Ιούνιο από 4,4% το Μάιο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.